Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον τρίτο τουριστικό πόλο της χώρας αναδεικνύεται η Καλαμάτα και πρωταθλήτρια για μία ακόμη φορά στις προγραμματισμένες αφίξεις. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΤΕ, η μεσημιακή πρωτεύουσα μέσω του Διεθνή της Αερολιμένα βάζει τον πύχη πολύ ψηλά. Πάνω σε Μητρόπολη του Νότου εξελίσσεται η Καλαμάτα, αλλά και στον τρίτο τουριστικό πόλο της χώρας με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Η μεσημιακή πρωτεύουσα γίνεται σημείο αναφοράς και μετά τη Μυκονότενη Σαντορίνη έρχεται η Καλαμάτα όπως καταδεικνύεται και από τους αριθμούς. Και εδώ ανακύπτει μια σημαντική ευκαιρία που δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο παρά να την εκμεταλλευτούμε σωστά και δομικά σε κάθε επίπεδο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η δυναμικά των λοιπόν των θέσεων των τουριστικών πτήσεων στον διεθνή μας αερολιμένα, καπετάνιο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, φτάνει τις 172.956, όταν πέρυσι ήταν 77.864, δηλαδή αύξηση 122%, την πιο εντυπωσιακή ξανά σε ολόκληρη τη χώρα. Το ζήτημα των κλινών που πικάρουν τον Αύγουστο είναι ένα θέμα και έρχεται να καλυφθεί από τις νέες επενδύσεις που δρομολογούνται και έρχονται. Τι καταγράφει η μελέτη του ΣΕΤΕ? Βάσει αυτής, ο σύνδεσμος αναθεωρεί τον αρχικό στόχο των 18,5 εκατομμυρίων διεθνών αφίξεων στα 19 εκατομμύρια, με αναφορά στα στοιχεία που υπάρχουν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού των Πτήσεων. Εάν σε αυτήν την εκτίμηση συνυπολογιστούν και οι εκτιμόμενες αφίξεις κρουαζιέρας, τότε το σύνολο των επισκεπτών φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια αφίξεις. Η μελέτη καταγράφει για το 2014 μια σημαντική αύξηση προγραμματιζόμενων πτήσεων και θέσεων από το εξωτερικό σε σχέση με το 2013. Αν και η τελική υλοποίηση πτήσεων που θα εκτελεστούν από τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και η πληρότητα των θέσεων, αναμένεται να δημιουργήσει διαφοροποιήσεις από τα αρχικά στοιχεία. Συνοπτικά, προκύπτει μια συνολική αύξηση των προγραμματισμένων θέσεων κατά 25% σε σύγκριση με επέρυσι για τα 16 κύρια περιφερειακά αεροδρόμια και αύξηση 22% για την περίπτωση της Αθήνας. Στα περιφερειακά αεροδρόμια, πρωταγωνιστής είναι ο Διεθνής Αερολιμένας της Καλαμάτας. Η αύξηση 13-14 είναι στο σύν 122%. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα γυρίσουμε σε αυτά στα των υποδομών. Θα φιλοξενήσουμε σε λίγο μαζί μας την θεματική αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ντένα Νικολάκου. Αλλαγή φρουράς ιστορικών διαστάσεων συντελείται στην Αλφα Μπανκ. Ο επί δεκαετίες πρόεδρός της, Μεσίνιος Γιάννης Κωστόπουλος, με βάση όλες τις πληροφορίες, υπέβαλε την παραίτησή του και στη θέση του αναλαμβάνει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Ράπανος. Μία ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της Αλφα Μπανκ. Ο επί πολλές δεκαετίες πρόεδρος της τράπεζας Γιάννης Κωστόπουλος αποχωρεί, υποβάλλοντας την παραίτησή του, αλλά παραμένει μέτοχος τράπεζας. Με βάση τις πληροφορίες, στη θέση του αναλαμβάνει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Ράπανος. Ο Γιάννης Κωστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε ναυπηγός στο King College του Πανεπιστημίου Ντέρχαμ της Αγγλίας. Στον τραπεζικό χώρο ξεκίνησε την καριέρα του από την Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως το 1963 και έχει το ρεκόρ μακροημέρευση στο τιμόνι μιας τράπεζας. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της τραπέζης από το 1973 και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικός διευθυντής από το 1984 έως το 1996. Από το 1996 έως το 2005 διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Αλφα Μπανκ. Ο παππούς του Γιάννη Κωστόπουλου, από τον οποίο πήρε το όνομά του, ήταν έμπορος υφασμάτων από τη Σπερχογία. Το 1989 ίδρυσε μια εμπορική εταιρεία στην Καλαμάτα. Το 1918 το πιστωτικό τμήμα της εταιρείας μετονομάστηκε σε Τράπεζα Καλαμών, δημιουργώντας έτσι μία από τις πρώτες ιδιωτικές τράπεζες της Ελλάδας. Το 1924 η τράπεζα εκείνη μεταφέρθηκε στην Αθήνα και μετονομάστηκε σε Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως. Από εκείνη την τράπεζα προέκυψε η Τράπεζα Πίστεως με νέα μετονομασία το 1972 για να μετονομαστεί για τελευταία φορά σε Αλφα Μπανκ το 1994. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ενημέρωσης που έχει να κάνει με την τουριστική απογείωση της Καλαμάτας. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας την κυρία Ντένα Νικολάκου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δεν το είδαμε σε ρεπορτάζ, το παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως και στα προηγούμενα δελτία. Την παρουσία εδώ των Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού. 15 από αυτούς στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα σήμερα. Με τι σκοπό, κυρία Νικολάκου? Μία ακόμα συνδυασμένη δράση της περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία και συνέργεια με τους επαγγελματίες τουρισμού. Συνεργαστήκαμε με όλους τους συλλόγους επαγγελματιών τουρισμού στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, στη Μάνη, στην Τριφυλία για να φιλοξενήσουμε από το συγκεκριμένο Ίδρυμα της Γερμανίας, ένα υψηλωτάτου βαθμού ίδρυμα το οποίο ασχολείται με τον τουρισμό και στη συνέχεια αυτοί λειτουργούν ως πρεσβευτές στη χώρα τους, και να φέρουμε στη Μεσσηνία, στην πανέμορφη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα, 15 εκπροσώπους των τουριστικών γραφείων της Γερμανίας,
όπου για 5 μέρες θα βρεθούν στον νομό μας, θα επισκεφθούν όλη τη Μεσσηνία και εμείς θα τους συνοδεύουμε παντού, προκειμένου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να γνωρίσουν τις περιοχές μας, την κουλτούρα μας, τη γαστρονομία μας, ό,τι είναι αυτοί οι θησαυροί, οι οποίοι στη συνέχεια θα φέρουν, και αυτό είναι δεδομένο, 1.200 καταρχήν επισκέπτες στη Μεσσηνία, μόνο και μόνο γιατί έγινε αυτή η επίσκεψη των 15 πρακτών. Αποδίδουν αυτές οι κινήσεις? Αυτό είναι το ερώτημα. Φαντάζομαι όλων, γιατί και στο παρελθόν ενδεχόμενα είχαμε δει τέτοιες κινήσεις ή και στο παρελθόν είχαμε δει και συμμετοχές στα συνέδρια και στις εκθέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, η λογική και η αντίληψη της περιφέρειας Πελοποννήσου έχει αλλάξει εντελώς σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Και θεωρώ ότι στον τομέα αυτό τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα και ορατά. Οι δράσεις που κάνουμε είναι συνδυασμένες. Δεν αρκεί να πας σε μια έκθεση, όσο μεγάλο γεγονός και αν είναι στην αγορά, δεν αρκεί να κάνεις ένα fan trip, δεν αρκεί μόνο να συμμετέχεις σε όλα τα διεθνή γεγονότα τουρισμού. Πρέπει να γίνουν όλα συνδυασμένα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου λοιπόν με εξωστρέφεια και δυναμικά ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσει την κρίση ως ευκαιρία. Και αυτό, κύριε Κανελόπουλε, το καταφέραμε. Καταφέραμε πάνω απ' όλα να έχουμε πλέον μέσα στα 3,5 πρώτα χρόνια ένα δυναμικό brand, το Mythical Peloponnese, το οποίο όπου και αν έχει πάει έχει μαγεύσει όλο τον κόσμο. Σήμερα ο επικεφαλής της ομάδας των Γερμανών πρακτόρων μας έλεγε για τη μυθική Πελοπόννησο και για το πόσο μεγάλη εντύπωση έχει κάνει στις διεθνείς και κυρίως στις αγορές της Ευρώπης. Ναι, υπάρχει ανταπόκριση λοιπόν, υπάρχει αντανάκλαση σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Ξέρετε και είδατε από τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΤΕ ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, η Καλαμάτα και η Πελοπόννησος είναι πλέον ο πρώτος προορισμός σε αυξήσεις αφίξεων. Mm-hmm. Περιμέναμε γύρω στις 77.000 κλεισμένες θέσεις. Είναι πάνω από 170.000. Αυτό είναι συντριπτικό αποτέλεσμα. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι πλέον η αύξηση έχει να κάνει με τακτικά δρομολόγια και όχι με πτήσεις τσάρτερ. Για να το πούμε απλά, μπήκαμε στον πυρήνα των πιο σημαντικών ανταγωνιστικών προορισμών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε εντατικά. Δεν είχαμε καμία πολυτέλεια να σταματήσουμε να δουλεύουμε λόγω προεκλογικής περίοδου. Καλά, αυτό είναι σημερινό... Το είδαμε, υπήρξε και εντολή ουσιαστικά για τον Περιφερειάρχη, αλλά και από εσάς στις πρώτες τους διαπιστώσεις. Τώρα, απλά θα σας ρωτήσει ο κόσμος και φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο. Καλά όλα αυτά. Καλά και οι 170.000 που θα έρθουν και μακάρι να έρθουν και 200 και 500. Το θέμα είναι σε τι υποδομές τους υποδεχόμαστε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο αερολιμένας Καλαμάτας δεν αντέχει. Είναι γεγονός με την σημερινή του μορφή. Έτσι. Έχετε προαναγγείλει πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τώρα δεν ξέρω πού έχουν φτάσει αυτές ή αν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα. Ακόμη για εξυγχρονισμό του διεθνούς αερολιμένα έχετε δεσμεύσει κάποιο ποσό. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση για να ξεκαθαρίσουμε μία και καλή το θέμα του αεροδρομίου της Καλαμάτας, της προσπάθειας της περιφέρειας Πελοποννήσου και το στόχο τον οποίο έχουμε. Καταρχήν να πούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα για την προσβασιμότητα του αεροδρομίου, ήδη και είναι πολύ επίκαιρο αυτό, έγινε μια σύσκεψη σήμερα, εγκαθίσταται ο εργολάβος τις επόμενες ημέρες, οπότε θα έχουμε μέσα σε πολύ λίγους μήνες μια ασφαλή και σύγχρονη προσβασιμότητα με τον κόμβο του αεροδρομίου καθώς και φωτισμό σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και πάμε στις υποδομές. Είναι βέβαιο ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας χρειάζεται εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στις πύλες εισόδου και εξόδου, αλλά βεβαίως και εξυγχρονισμό στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης και στον πύργο ελέγχου. Σας λέω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν ο στόχος μας. Δεν αρκούσε η δική μας θέληση και βούληση, έπρεπε να συνεργήσουμε και να συνεννοηθούμε και με τους άλλους συναρμόδιους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελική φάση, έχουμε μεγάλη βοήθεια από τον κύριο Κούκη και την υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας. Ήδη είχαμε την προέκταση σε ό,τι έχει να κάνει με το πάρκινγκ και την παραχώρηση πολλών στρεμάτων από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας. Όλοι λοιπόν μαζί προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε να καταστήσουμε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έναν από τους σημαντικότερους, θα μου επιτρέψετε να το πω, διεθνείς αεροδρόμιους στην αυτά. Ευρώπη. Να το πω εγώ απλά. Πότε θα γίνουν αυτά, μέσα στο 14, μέσα στο 15, μέσα στο 16, πότε? Πότε θα τα δούμε, θα τα δούμε, να δούμε ένα αριθμό υλοποίησης? Κοιτάξτε. Γιατί το ακούω από τα τέλος του 13.
Το ακούτε από το τέλος του 2013, έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Το αεροδρόμιο δεν είναι κάτι εύκολο. Ναι, πρέπει, σαφώς, επαναλαμβάνω, να συνυπάρξουν πάρα πολλοί φορείς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Είναι πάρα πολλά μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Επειδή δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, θέλω να σας πω, κύριε Κανελόπουλε, μόνο ότι εντατικοποιώντας τους ρυθμούς δουλειάς μας, διεκδίκησης, συνέργειας και συνεργειών, ελπίζω και εύχομαι τα δύο επόμενα χρόνια να έχει γίνει πραγματικότητα και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να είναι πλέον και από θέμα υποδομών ένα αεροδρόμιο έτσι όπως αξίζει την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Με τον κόμβο θα τελειώσει γρήγορα πάντως. Ο κόμβος τελειώνει σε λίγους μήνες, έτσι άλλωστε λέει και η σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τον Ανάδο. Ωραία. Πέρα από το αεροδρόμιο, έρχονται 100.000 άτομα εδώ. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά πρέπει να τα προσδιορίσετε και σε επίπεδο υποδομών πώς θα κινηθούν. Κλίνες δεν υπάρχουν. Είναι γεγονός. Υπάρχει μια πολύ σημαντική πίεση τουριστική που έχει δεχθεί η Μεσσηνία. Ενδεχόμενα στο πικ τους, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην μπορούμε να καλύψουμε θέσεις. Δεν ξέρω, υπάρχει μια σκέψη από την περιφέρεια Πελοποννήσου που έχει μπει δυνατά στις διάφορες υποδομές που έχουν να κάνουν με το δικό δίκτυο, με τα υπόλοιπα σε αυτό το κομμάτι. Τι πρόκειται να κάνει? Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι πραγματικά να αποδεχόμαστε όλοι τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και έχετε πολύ μεγάλο δίκιο ότι πρέπει να προσέξουμε για να μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε και να μην είναι ένα απλό πυροτέχνημα. Για να τη διατηρήσουμε λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε στο μέλλον να είμαστε έτοιμοι ώστε να σταθεροποιηθεί αυτή η αύξηση του τουρισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας μεταφέρω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι πέρα από τα ξενοδοχεία τα μεγάλα που ήδη γίνονται και θα έχουμε νεότερες, περισσότερες κλίνες και φέτος, υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για ολόκληρη την Μεσσηνία αλλά και για την Καλαμάτα ιδιαίτερα. Είναι ναυαρχίδα της Πελοποννήσου η Μεσσηνία σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν το αφισβητεί κανείς. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την προσβασιμότητα. Και αυτό είναι προτεραιότητα της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα στην κρίση και μέσα στα προβλήματα να ολοκληρώσουμε μελετητικά όλο το ενδομεσσηνιακό οδικό δίκτυο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δημοπρατήσουμε τα έργα και να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο μας το οποίο έχει να κάνει με σύγχρονους οδικούς άξονες και προς την Τριφυλία και προς την Πηλία και προς τη Μάνη. Γιατί εκεί βρίσκονται τα σημαντικότερα σημεία τουρισμού, τα φιλέτα όπως λέμε εμείς τουρισμού στην Μεσσηνία. Επίσης, μέλημά μας είναι και το λέμε συνέχεια ότι για να μπορέσει η Καλαμάτα να διατηρήσει αυτή την αύξηση τουριστική αλλά και την προοπτική που έχει θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει ενδοχώρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο το θεωρούμε απολύτως απαραίτητο και δεν θα μπορέσει να γίνει εάν δεν εξασφαλίσουμε ένα σύγχρονο ενδομεσσηνιακό οδικό δίκτυο. Ωραία. Τα αφήνω αυτά γιατί φαντάζομαι ότι για τον τουρισμό θα μιλάμε όλο το καλοκαίρι και υπάρχουν και ιδιαίτερα θεατρικά νέα να το σημειώσουμε. Είναι και συνέδρια που έρχονται και άλλες πολύ κορυφές. Την άλλη εβδομάδα, κύριε Κανελόπουλε, φιλοξενούμε 15 τουριστικούς πράκτορες από τη Σλοβενία. Φέτος υπάρχει και σύνδεση με τη Σλοβενία. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Ενισχύσαμε όλες τις πτήσεις της Aegean, όλους τους προορισμούς. Βρεθήκαμε στο National Geographic στο Λονδίνο για πρώτη φορά η Πελοπόννησος, στην Βιέννη, στο Μόναχο, στην Στουτγκάρδη, σε όλη την Ευρώπη, στο Παρίσι, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις δράσεις, να ενισχύσουμε τις πτήσεις και τους προορισμούς από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας προς την Ευρώπη. Γουνοπούλες δώσατε? Όχι, όχι. Το λέω με την έννοια ότι παλιά είχαμε συνηθίσει σε άλλες σκηνές τουρισμού και προβολής και γιατί νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλές στοχευμένες δράσεις. Φροντίσαμε όμως να μεταφέρουμε εκεί την εμπειρία Πελοπόννησος, τι σημαίνει να ζω στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία, μεταφέροντας γευσιγνωσία με άριστες γεύσεις από τα πελοποννησιακά και τα μεσσηνιακά προϊόντα, γιατί θεωρούμε ότι πέρα ο τουρισμός μάλλον μαζί με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό είναι ένα ενιαίο προϊόν το οποίο μαζί πρέπει να το προωθήσουμε. Ωραία. Αφήνω αυτά και θέλω λίγο να περάσω στα πολιτικά ζητήματα. Γιατί αυτή η εβδομάδα, ναι, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα ήταν εκείνη που κυριάρχησαν τα πολιτικά ζητήματα στον απόϊχο των εκλογών. Να δούμε λίγο πώς κύλησαν τα πράγματα. Η δεύτερη Κυριακή ήταν άνετη για εσάς. Η δεύτερη Κυριακή είναι πάντα διαφορετική από την πρώτη. Είναι νέες εκλογές και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι είναι έμπειροι και όσοι δεν παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και θεωρούν ότι είναι εύκολες οι νίκες της δεύτερης Κυριακής λόγω του πολύ μεγάλου ποσοστού διαφοράς. Εμείς γνωρίζουμε, ο Περιφερειάρχης είναι πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός και είδατε ότι αντιμετωπίσαμε με πολύ σοβαρότητα, ευθύνη, σεβασμό απέναντι στους Πελοποννήσιους πολίτες και τη δεύτερη Κυριακή παρά την πολύ μεγάλη διαφορά και την πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη που μας είχαν δείξει οι Πελοποννήσιοι πολίτες από την πρώτη Κυριακή. Αυτή η διαφορά και αυτή η εμπιστοσύνη που λέτε κι εσείς και που κατεγράφησαν αποτέλεσμα τουλάχιστον στην πρώτη Κυριακή αλλά και στη δεύτερη,
Πού οφείλεται, πού εκτιμάτε πως οφείλεται? Στο έργο μας. Οφείλεται στο έργο μας, το οποίο ήταν ορατό από τους πολίτες. Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πρώτα απ' όλους ο Περιφερειάρχης. Μέσα στην κρίση, την πρωτοφανή κρίση για τη χώρα μας, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους και αυτό οφείλεται κυρίως στο ενισχυμένο πολιτικό προφίλ του Περιφερειάρχη αλλά και στον τρόπο διεκδίκησης. Και πέρα από αυτό, θεωρώ ότι μπορούσαμε να κοιτάμε τους Πελοποννήσους στα μάτια, τους λέγαμε την αλήθεια, είπαμε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, αλλά δεν υπάρχουν και μεσίες. Εμείς σταθήκαμε γερά στα πόδια μας και με το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε», αυτό ήταν για μας οι υπερβάσεις, οι συνεργασίες και οι συνέργειες. Είδατε ότι κατά την προεκλογική περίοδο όλες οι παρατάξεις που ήταν απέναντί μας θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τα σκάνδαλα και τη λάσπη. Εμείς όμως αντί γι' αυτό απαντήσαμε με την προοπτική, το όραμα και ένα καλύτερο μέλλον για την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Πρώτα θα ρωτήσω πόσο καλύτερο θα είναι το μέλλον και τι στοχεύσεις έχετε για την νέα πενταετία τώρα. Είδαμε ένα διαφορετικά πρόσωπα. Ενώ το 2010 ήταν αλλιώς τα πρόσωπα, αλλιώς η στήριξη στο συνδυασμό, αυτή τη φορά ήταν διαφορετικές. Και μπορεί να πει κάποιος ότι το κυβερνητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε μια ξεκάθαρη στήριξη και στον δικό σας συνδυασμό. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει αναφορά και στο έργο του Πέτρου Πετατούλη και στην Πελοπόννησο. Όλα αυτά τα πρόσωπα πώς θα συνδυαστούν τώρα σε ένα συνδυασμό που έχει αλλάξει, δεν θα πω φυσιογνωμία, έχει αλλάξει τουλάχιστον αυτή την στάση. Κύριε Κανελόπουλε, ο συνδυασμός της Νέας Πελοποννήσου, και το λέω αυτό και ως υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, ήταν, είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητος. Συσπηρώνει όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας, της Πελοποννήσου. Δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα δυνατό και ενισχυμένο Μοριά και θεωρώ ότι τα έχουμε καταφέρει και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις ένα κοινό σκοπό, δεν νομίζω ότι σε χωρίζει τίποτα. Ακούσαμε με ικανοποίηση τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε από την Τρίπολη ότι βλέποντας το έργο του Περιφερειάρχη του κυρίου Τατούλη και το πόσο σημαντικό είναι για την Πελοπόννησο, στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό που περισσότερες πολιτικές δυνάμεις στήριξαν τον ανεξάρτητο συνδυασμό μας. Όμως δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να υπάρχει στο μυαλό κανενός, ούτε σαν υπόνοια, ότι για τη Νέα Πελοπόννησο οι θέσεις ευθύνης είναι θέσεις εξουσίας. Εμείς δώσαμε το μήνυμα από τα πρώτα 3,5 χρόνια. Οι συνεργάτες του Περιφερειάρχη πρέπει να έχουν πάνω απ' όλα ένα προσόν. Να δουλεύουν πολύ σκληρά για την Πελοπόννησο. Γιατί ο κύριος Τατούλης είναι πολιτικός οραματιστής. Θέλει η Πελοπόννησος να βρεθεί στο κέντρο και στον πυρήνα της δυνατής Ευρώπης των περιφερειών. Κάτι θα ξέρετε. Αυτή η πενταετία είναι πολύ κρίσιμη πενταετία και πρέπει ακόμα περισσότερο όλοι μαζί να δουλέψουμε. Κάτι θα ξέρετε παραπάνω για τα πρόσωπα, το πώς θα στελεχωθεί το νέο σκηνικό και το νέο δυναμικό τώρα της περιφερειακής αρχής. Κοιτάξτε, αυτά... Να αρχίσω να λέω ονόματα ή όχι, θα σας φέρω σε δύσκολη θέση? Όχι, όχι. Δεν έχω καταρχήν εγώ καμία απολύτως αξιοδότηση ή αρμοδιότητα να μιλήσω γι' αυτό. Εγώ σας λέω για το ποιο είναι το όραμα της Νέας Πελοποννήσου. Το τιμόνι το κρατάει σταθερά ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τατούλης. Αυτός είναι ο οποίος χαράζει πολιτικές, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Και όλοι εμείς οι συνεργάτες του, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να επικουρούμε αυτό το έργο και να υλοποιούμε αυτές τις πολιτικές. Θέλω να σας πω ως στενότερη, θα το πω με μεγάλη τιμή αυτό, συνεργάτης του Περιφερειάρχη, ότι αυτό το οποίο έχει ο κύριος Τατούλης και είναι πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό σήμερα για την κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται η χώρα μας, με μια πολύ μεγάλη κοινωνική πολιτική κρίση πέρα από την οικονομική, είναι η σταθερότητα των απόψεών του και είναι η αγάπη του και η μεγάλη προσπάθεια που κάνει, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, η Πελοπόννησος να είναι πρωταγωνίστρια παντού. Τα πρώτα 3,5 χρόνια το καταφέραμε αυτό. Τα επόμενα 5 χρόνια, τα πολύ κρίσιμα χρόνια, πιστέψτε με, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, η Πελοπόννησος θα πάει ακόμα πιο ψηλά, η Μεσσηνία θα είναι πάλι, θα παραμείνει ατμομηχανή της ανάπτυξης Πελοποννήσου και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να γίνουν ακόμα καλύτερες οι συνθήκες. Να σας ρωτήσω τι θα γίνει λοιπόν στα επόμενα 5 χρόνια, γιατί είναι λίγο μακρινά, θα έλεγε κανείς, και ο κόσμος ζητά και άμεσα λύσεις. Ζητά και άμεσα στήριξη, ζητά και άμεσα ανταπόκριση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και δεν είναι προβλήματα πενταετίας. Έχουμε μιλήσει για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα σας πω πολύ σύντομα τις προτεραιότητές μας. Πάνω απ' όλα θα συνεχίσουμε το έργο των υποδομών. Θα συνεχίσουμε τη νέα προγραμματική περίοδο στο ΣΕΣ, όπως θα λέγεται πλέον το ΕΣΠΑ.
να εντάσσουμε έργα τα οποία ήδη έχουμε εμείς προγραμματίσει και συνάδουν με τις προτεραιότητές τους. Είναι έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την έξυπνη εξειδίκευση, με την έρευνα, με την ανταγωνιστικότητα, με την επιχειρηματικότητα. Εκεί κινείται το νέο ΣΕΣ και είμαστε έτοιμοι εμείς γι' αυτό. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν και θα οριμάσουμε όλα αυτά τα έργα. Θα προχωρήσουμε στον πρωτογενή τομέα, το ηλεκτρονικό καλάθι που είναι ένα τεράστιο θέμα, αφορά όλη την αλυσίδα του πρωτογενή τομέα στα αγροτικά προϊόντα από τον παραγωγό μέχρι τον εξαγωγέα. Θα υλοποιήσουμε το κτηνοτροφικό μας πρόγραμμα που είναι από τα σημαντικότερα και πρωτοπόρο για την Ελλάδα και είναι εδώ στην Πελοπόννησο. Και βέβαια αυτό το οποίο θα βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα θα είναι το κοινωνικό μας πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα για το κοινωνικό οποίο... πρόγραμμα, λίγο να το εξειδικεύσουμε, γιατί αρκετά έχουμε ακούσει με εκατομμύρια ευρώ να πηγαίνουν και να έρχονται και να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο εξειδικευμένα, δηλαδή τι θα γίνει. Τα πρώτα 3,5 χρόνια, κύριε Κανελόπουλε, δεν είχαμε τη δυνατότητα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας να μπορέσουμε ως Περιφερειακή Αρχή να έχουμε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόγραμμα. Αυτή την πενταετία, με ένα ευφυές σχέδιο του κυρίου Τατούλη και μία επιστολή που έκανε προς τρεις Ευρωπαίους Επιτρόπους, όπου ζήτησε τα προβλήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων να αποτελέσουν απειλή κατά τη ζωή τους, και το δέχτηκε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο αλλά και άλλα κοινωνικά ταμεία της Ευρώπης περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα φροντίσουμε με μεγάλη ευθύνη και σύνεση και προτεραιότητες μαζί με άλλους φορείς που ασχολούνται με το κοινωνικό πρόγραμμα, όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι οι Δημοτικές Αρχές και όλοι οι άλλοι φορείς, να κάνουμε ένα πρωτόγνωρο για την Πελοπόννησο και για την Ελλάδα κοινωνικό πρόγραμμα, με πρώτο στόχο να εντάξουμε στην εργασία, να βρουν δουλειά δηλαδή, άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και αυτά τα άτομα μπορεί να είναι άτομα με ειδικές ανάγκες που μπορούν να παρέχουν κάποια συγκεκριμένη εργασία, άνεργοι, μονογονικές οικογένειες, γενικά οι συνάνθρωποι μας, οι αδύναμοι που μέσα στην κρίση έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πιστέψτε με, θα είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα αποδεικνύει ότι μπορούμε να παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες με πραγματική αλληλεγγύη και όχι αυτό. Σαν ελεημοσύνη. Αυτό θα ξεκινήσει μέσα στο 2014, είναι σε πρώτη προτεραιότητα, θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι φορείς και οι σύλλογοι των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και θεωρώ, σας λέω πάλι, είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο έργο της πενταετίας που έρχεται για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Να ρωτήσω τώρα κάτι για το γενικό πολιτικό κλίμα και να σας ρωτήσω πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αλλά και τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Θα σας πω την προσωπική μου γνώμη. Την προσωπική σας άποψη, όχι ως λοιπόν, αντιπεριφερειακή. Νομίζω ότι τα μηνύματα των ευρωεκλογών ήταν πολλαπλά και είχαν πολλούς αποδέκτες. Το πιο σημαντικό για μένα μήνυμα της κοινωνίας, ανεξάρτητα από το τι επέλεξε ο καθένας και για ποιο λόγο στις ευρωεκλογές, ήταν να δώσει το μήνυμα της ενότητας, της συνένεσης, της υπέρβασης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενωθούμε ακόμη περισσότερο, να δουλέψουμε για την Ελλάδα μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ανήκω στους ανθρώπους εκείνους που πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν το βάζω ποτέ κάτω. Νομίζω ότι οι Έλληνες θα τιμήσουν την ιστορία τους που σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή τα κατάφεραν. Ήδη οι συμπολίτες μας και όλοι μας έχουμε κάνει πολλές θυσίες. Αυτές δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μήνυμα των ευρωεκλογών. Άλλος ψήφισε με αγανάκτηση, γιατί υπάρχει και θυμός, υπάρχει και οργή, υπάρχει και αγανάκτηση. Είναι και ένα μήνυμα που ήθελαν όλοι να δώσουν προς την κυβέρνηση, στα δύο κόμματα τα οποία κυβερνούν. Νομίζω όμως και επαναλαμβάνω ότι το βασικότερο μήνυμα είναι πως πρέπει να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος και να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ο δικός σας προσωπικός στόχος, να σας ρωτήσω έτσι κλείνοντας. Την επόμενη πενταετία θέλω να βάλω όλες μου τις δυνάμεις, να σηκώσω πιο ψηλά τα μανίκια μου, να δουλέψω πιο εντατικά για την Πελοπόννησο. Πιστεύω πάρα πολύ και στο πολιτικό εγχείρημα της νέας Πελοποννήσου, του κυρίου Τατούλη, αλλά και στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την Πελοπόννησο. Νομίζω ότι από τη δική μας περιφέρεια, από εδώ, από το Μοριά, θα δοθεί πάλι το σύνθημα για την αναγέννηση της Ελλάδας, λέγοντας ότι μπορούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε χωρίς να περιμένουμε από κανένα μεσία τη λύση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να. Πάμε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το κλειδί για την πορεία της χώρας είναι η πολιτική σταθερότητα και αυτόν τον δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να τον βαδίσουμε μέχρι τέλους, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το μεσημέρι έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Το κλειδί για την πορεία της χώρας είναι η πολιτική σταθερότητα και αυτόν τον δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να τον βαδίσουμε μέχρι τέλους, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς κατά την διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Έστρεψα τις Βρυξέλλες, όπου μαζί με τους άλλους πρωθυπουργούς συζητήσαμε θέματα της κεντρικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Έθεσα το θέμα της ανάπτυξης. Υπάρχει ένας πολύ θετικός συντονισμός στο ζήτημα αυτό και με τις άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Το κλίμα είναι καλό για την Ελλάδα. Αναγνωρίζουν και παραδέχονται και τις μεγάλες θυσίες και την προσπάθεια που γίνεται και τις επιτυχίες που έχουμε στην οικονομία. Το κλειδί και για εκείνους είναι η πολιτική σταθερότητα και κύριε Πρόεδρε, αυτόν τον δρόμο της πολιτικής σταθερότητας είμαστε ως κυβέρνηση αποφασισμένοι να το βαδίσουμε μέχρι τέλους. Ορισμένα βήματα λείπουν ακόμα και θα τα διανύσουμε και αυτά για να τελειώσει οριστικά αυτό το άγχος, αυτός ο εφιάλτης αυτής της πολύ επώδυνης πορείας που έζησε όλος ο ελληνικός λαός. Και κυρίως στόχος μας είναι η ανάπτυξη, γιατί μέσα από αυτήν θα διορθώσουμε, κύριε Πρόεδρε, και τις πολλές αδικίες που έχουν γίνει. Αυτή είναι η συνεχής προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Αυτό είναι και το προσωπικό στοίχημα το δικό μου. Και οφείλω να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος και θα τα καταφέρουμε. Είναι ευχάριστα αυτά που ακούω, κύριε Πρωθυπουργέ. Ελπίζω όλα να πάνε κατευθείαν και να αντιμετωπιστεί η κρίση και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Χαίρομαι γιατί η Ευρώπη ξυπνάει για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα και να συμφιλειωθεί με τους λαούς της Γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να σταλεί για έγκριση η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Παραχωρησιούχου για το τμήμα Ελεύθερο Σπάρτη αλλά και το περιμετρικό της Καλαμάτας. Πρόκειται για μια συμφωνία που βοηθάει στο να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια μέχρι ισότου καταδεθεί στη Βουλή τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης. Αύριο Παρασκευή ή το αργότερο την Δευτέρα αναμένεται να διαβιβαστεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμφωνία η οποία επετεύχθηκε έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την παραχωρησιούχο εταιρεία για το τμήμα του περιμετρικού της Καλαμάτας αλλά και για αυτό που αφορά στο Ελεύθερο Σπάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που πηγάζουν από ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Υποδομών, αποφασίστηκε μετά από συνάντηση που υπήρξε να λάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να ξεμπλοκάρει το θέμα που αφορά στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε το γεγονός ότι σύμφωνα με το ίδιο κορυφαίο στέλεχος, ουδέποτε τέθηκε θέμα του να σταματήσουν οι εργασίες κατασκευής των δύο αυτών σημαντικών αυτοκινητοδρόμων. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρχουν σχετικές εξελίξεις σε επίπεδο Ευρώπης, καθώς πλέον το ελληνικό δημόσιο είναι αυτό που έλαβε την πρωτοβουλία και εγγυάται για την συνέχιση του έργου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σημειώθηκε από τους κύκλους του Υπουργείου Υποδομών είναι ότι η μοναδική καθυστέρηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επανεκκίνηση όλων των εργασιών σε όλο το τμήμα του δρόμου είναι μια πιθανότητα αλλαγής στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Υπενθυμίζεται ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέχρι ότου έρθει στην Βουλή προσκύρωση η νέα τροποποιημένη σύμβαση που αφορά στις συμβάσεις παραχώρησης για τους αυτοκινητοδρόμους. Σκληρή ερώτηση κατέβησε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λαμπρόπουλος. Μάλιστα, ο κ. Λαμπρόπουλος ζητά ενημέρωση αλλά και λήψη μέτρων για τα δικαιώματα των αγροτών και την διαδικασία των ενεργοποιήσεων. Μια σκληρή ερώτηση κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη ο βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος. Συγκεκριμένα, ο κ. Λαμπρόπουλος σημείωσε την αναστάτωση αλλά και την αγανάκτηση στην οποία βρίσκονται περισσότεροι από 42.000 μεσίνοι ελαιοπαραγωγοί. Εκ του γεγονότος ότι και εφέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να εισπράξουν την επιδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν υποστεί όχι μόνο την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, που για το 95% και πλέον εξ αυτών είναι η υποβολή και πάλι μόνο μιας απλής αιτήσεως,
που θα ζητούν και πάλι την ενιαία ενίσχυση το 14, την στιγμή που τα στοιχεία τους βρίσκονται καταγεγραμμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από πολυετής και πολυδάπανες στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς διαδικασίες διαμόρφωσης του ελαιοκομικού κτηματολογικού μητρώου, όταν δεν έχει γίνει καμία μέχρι τώρα αλλαγή. Τονίζεται μάλιστα ότι η ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής επικεντρώνεται και στο ύψος των χρημάτων που καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να καταβάλουν κάθε φορά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Για το λόγο αυτό, ο κ. Λαμπρόπουλος ζητά άμεσα να γίνει η απαλλαγή των δικαιούχων από τις επιδοτήσεις αγροτών, προκειμένου να μην χρειάζεται, εφόσον δεν έχουν καμία μεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία, να μπαίνουν σε μια διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, καλεί να παρεμβεί ως επιπτεύουσα αρχή το Υπουργείο τόσο για την μείωση της δαπάνης υποβολής σε της ενιαίας ενίσχυσης, όσο και για την εξομοίωση αυτής, δεδομένου ότι οι διάφοροι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διαδικασία εισπράττουν διαφορετικά ποσά για τις ίδιες κλίμακες επιδοτήσεις. Παράλληλα, ο κ. Λαμπρόπουλος καλεί να προβούν στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην ύπαρξη των επιδοτήσεων. Ενώ, με δεδομένο ότι την 31η Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενεργοποίησης, παρακαλεί να του γνωστοποιηθεί ο αριθμός των μεσηνίων παραγωγών που έχουν υποβάλει αίτηση ενεργοποίησης, καθώς επίσης και τον αριθμό αυτών που είχαν υποβάλει την αντίστοιχη ημερομηνία για τα έτη 12 και 13. Πιέζουν ασφιχτικά οι προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωσή τους. Τα προβλήματα και τα παράπονα δεν λείπουν προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, χτύπα καμπανάκι για τους φορολογούμενους που δεν έχουν ακόμη υποβάλει το έντυπο Ε9. Τελευταία ευκαιρία για να υποβάλουν το έντυπο Ε9 έχουν οι φορολογούμενοι, καθώς λήγει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία. Το Υπουργείο Οικονομικών τους καλεί να υποβάλουν εντός προθεσμίας δηλώσεις τους, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα. Η όλη διαδικασία πάντως για τις φορολογικές δηλώσεις εξελίσσεται με τον χρόνο να πιέζει. Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων φέτος είναι το τέλος, μάλλον το. Ξεκινάμε από την αρχή, πάλι το πάμε από την αρχή. Τελευταία αποθεσμία για την υποβολή φορολογικής δηλώσης Ε1 είναι 30 του 2014. Να πούμε όμως ότι αύριο στις Παρασκευή λίγη υποθεσμία για την υποβολή δήλωσης Ε9. Ε9 έχουν υποχρέωση να υποβάλουν όσοι εντός του 2013 παρουσιάστηκε οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσία τους, δηλαδή αγόρασαν, πουλήσαν ή άλλαξαν κάποια ποσοστά. Και κατά δεύτερον, θα πρέπει όλοι βέβαια να μπουν μέσα, να βγουν την εικόνα τους, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εικόνα που υπάρχει μέσα στο τάξης είναι ελλιπής. Πάρα πολλά Ε9 μεταβολές δεν έχουν καταχωρηθεί. Με αποτέλεσμα, επειδή για πρώτη φορά φέτος το Ε9 θα χρησιμοποιηθεί για την απευθείας επιβολή του φόρου του ΕΝΦΙΑ, είναι το παλιό χαράτσι που πληρώναμε μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα πρέπει λοιπόν η εικόνα αυτή να είναι ξεκάθαρη και να ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε πραγματικά για την περιουσία που κατέχουμε. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει στο Ε9 να δηλωθούν και όλοι οι χώροι οι οποίοι είχαν τακτοποιηθεί με τους δύο νόμους περί αυθαιρέτων, ο νόμος Μπιρμπίλη και ο μετέπειτα νόμος, οπότε να δηλωθούν όσοι με υπαίθριοι νομιμοποιήθηκαν, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, και ακόμα να δηλώσουμε και τις τακτοποιήσεις άλλων αυθαιρέτων χτισμάτων, αποθηκών, υπογείων συνήθως που έγιναν, ώστε σε όλους αυτούς να υπολογιστεί και το ΕΝΦΙΑ. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να δηλωθούν τα χτίσματα, αν χρησιμοποιείται για κατοικίες, αν χρησιμοποιείται για αποθήκες, γιατί, ή ακόμα αν είναι ημιτελή, γιατί όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι είναι μειωτικοί, ειδικά τα αποθήκες, τα ημιτελή χτίσματα στην υπολογή του ΕΝΦΙΑ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι το ΕΝΦΙΑ ουσιαστικά για αυτούς που κατέχουν μεσαία και μεγάλη περιουσία θα είναι μειωτικό, αλλά για πάρα πολύ κόσμο θα είναι ίσως και παραπάνω από το χαράτσι, δεδομένου ότι το ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίζεται πλέον μόνο στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους, αλλά υπολογίζεται και σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν ηλεκτροβότηση. Δηλαδή, οπότε θα επιβαρύνει βέβαια μειωμένα σε σχέση με ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιείται, αλλά και ένα διαμέρισμα το οποίο είναι κενό και δεν έχει ρεύμα, θα αναγκαστεί και γι' αυτό ο ιδιοκτήτης να πληρώσει φόρο. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωσή μας, να μπούμε μέσα στο τάξη, να τσεκάρουμε τα κινητά μας, να είναι σωστή η εικόνα μας. Με την κατάσταση να γίνεται πιεστική, τα προβλήματα να συνεχίζονται, στο επίκεντρο των διαμαρτυριών έχει βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Παρότι το σύστημα υπολειτουργεί εδώ και μία εβδομάδα με πάρα πολλά προβλήματα, δυστυχώς ο ανεκδίκητος Χάρης Θεοχάρης ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αλλά και όλους εμάς τους λογιστές, έχοντας έτσι μέσα αυτό το πιεστικό πλαίσιο με προβλήματα, με τις λειτουργίες, να αναγκαζόμαστε να ξενυχτάμε, αλλά και πάλι να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο κανένα λογιστικό γραφείο δεν μπορεί να δηλώσει
το σύνολο των μεταβολών για το 2013, καθότι είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, όλοι θα την τελευταία στιγμή και όπως είπαμε με τα προβλήματα που έχει το τάξη, δύσκολα θα προλάβουμε. Διευρύνονται από ό,τι φαίνεται τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα με εντολή του Μεγάλου Μαξίμου, θα μπουν μέσα και περίπου 60.000 δικαιούχοι που είχαν κοπεί οριακά. Η εντολή που έχει δοθεί από το Μαξίμου είναι να γίνουν άμεσα διασταυρώσεις στοιχείων και να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα όσο το δυνατόν περισσότεροι. Έτσι, η πρώτη κίνηση ήταν να σταλούν σύμφωνα με πληροφορίες email σε 60.000 πολίτες, οι οποίοι έκαναν αίτηση που προεγκρίθηκε από το τάξη, ωστόσο δεν πήραν το κοινωνικό μέρισμα, καθώς κρίθηκαν ως μη επαρκή τα στοιχεία για τα εισοδήματά τους το 12. Έτσι, μέσω του email θα ζητούνται διευκρινήσεις για να πάρουν άμεσα και εκείνη το μέρισμα, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η διεύρυνση των κριτηρίων για να μπουν στην κατηγορία των δικαιούχων ακόμη περισσότερο πολίτες. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι γίνεται με τα νέα κριτήρια? Άγαμοι με εισόδημα 2012 από 6.000 έως 6.500 ευρώ θα λάβουν από 8 έως και 500 ευρώ ανάλογα με το πόσο κοντά στα 6.000 ευρώ ή στα 6.500 ήταν το εισόδημά τους. Το βασικό επίδομα των 500 ευρώ θα μειώνεται κατά τόσα ευρώ όσο το εισόδημα του 12 υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ. Αν το εισόδημα του έτους 2012 ήταν 6.200 ευρώ, το επίδομα θα ανέλθει στα 300 ευρώ. Οι έγκαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα το 2012 από 8.000 έως 8.667 ευρώ δικαιούνται επίδομα 667 ευρώ. Αντίστοιχα θα δουν το ποσό του επιδόματος να μειώνεται ανάλογα με το ποσό που υπερβαίνει το όριο των 8.000 ευρώ. Οι έγκαμοι με ένα παιδί και με εισόδημα από 9.000 έως 9.750 ευρώ θα λάβουν από 8 έως και 750 ευρώ, το οποίο θα προσδιορίζεται ανάλογα με το κατά πόσο το εισόδημα του 12 είναι κοντά στα 9.000 ή στα 9.750 ευρώ. Με κάθε λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος η γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού στην Καλαμάτα. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας, στο Φερόνιμο Ιερό Ναό της πόλης πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πιστών λιτανία της εικόνας στην περιοχή του λιμανιού. Με θρησκευτική κατάνοιξη και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα η ανάληψη του Χριστού στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Κέντρο των εκδηλώσεων όπως και κάθε χρόνο, ο Ιερός Ναός Αναλήψεως στην περιοχή του λιμανιού της πόλης, εκεί όπου μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε η καθιερωμένη λιτανία, ξέχοντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κυρίου Χρυσοστόμου. Με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο και τηρώντας το αιθμό, γιόρτασαν σήμερα οι Καλαματιανοί την εορτή της Αναλήψεως. Σε πολλά σημεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, η Γουνοπούλα είχε την τιμητική της και φέτος αρκετοί ήταν συνεπείς στο ραντεβού της γεύσης. Εορτή της Αναλήψεως σήμερα και οι Καλαματιανοί, τιμώντας τις παραδόσεις τους, κατανάλωσαν γουρουνοπούλα, έκαναν γλέντι σε γειτονίες και απόλαυσαν την θάλασσα. Γουρουνοπούλα την τρώμε γιατί είναι η εποχή της τώρα και τρώγεται η γουρουνοπούλα. Είναι το έθιμο, είναι παράδοση Καλαματιανών. Η γουρουνοπούλα έχει ξεκινήσει από εδώ, από τη Μεσσηνία, ειδικά από την Καλαμάτα. Είναι η εποχή της τώρα. Βέβαια, καλοκαιρινό είδος είναι, σίγουρα. Είναι. Έχουν και λίγο νοπούλα έχουμε.
Κίνηση λίγο, μειωμένα από τα πέρυσι, κατά πολύ. Εδώ είναι ωραία η ξαναλήψεως, βγάζουν την εικόνα, βγαίνουν όλη τη θάλασσα. Η μέρα είναι γιορτάσιμη, είναι τις αναλήψεις, το έθιμο. Κίνηση ωραία είναι. Πληρωθήκανε και σήμα, μα δεν πληρωνόντουσαν, δεν πρόκειται να αγοράζανε. 12, όσο πουλάμε κάθε χρόνο. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος, μάνα μου, λίγο το έχεις. Όσοι έχουν, σου λέει μισό κιλό. Ούτε τα τρίκυλα που λέγανε, τα δίκυλα και τα τετράκυλα που πέρανε παλιά. Καμία σχέση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα και στο λαϊκό μπαζάρι που γίνεται στην Αγία Τριάδα. Η κίνηση σήμερα δεν ήταν αναμενόμενη, με τους καταναλωτές πάντως να ψάχνουν γενικά το πιο φθηνό. Μειωμένη ήταν η κίνηση σήμερα στο παζάρι της Αγίας Τριάδας που γίνεται εκεί κάθε Πέμπτη. Σήμερα δεν είχε πολύ κόσμο, παρά ότι πληρώθηκε ο κόσμος, δεν είχε κίνηση, αλλά εντάξει, να λέμε δόξα τω Θεώ. Δεν θα έλεγα και ιδιαίτερα, γιατί ο κόσμος τώρα έχει αποτραβηχτεί πάρα πολύ οικονομικά και εμείς περνάμε δύσκολα. Πολύ ελάχιστη η κίνηση, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο κόσμος έχει, τον έχουν καταστρέψει τον κόσμο οι γραβαντάκηδες, αυτοί που φοράνε τις γραβάντες. Οι έμποροι μίλησαν για τα προϊόντα τους που απευθύνονται κυρίως στα χαμηλά οικονομικά στρώματα και μας εξήγησαν πώς μπορούν και πουλούν τόσο οικονομικά. Ναι, είναι πολύ οικονομικά. Έχει από 1 ευρώ ως 10 ευρώ το πιο ακριβό ρούχο. Έχει γυναικεία, έχει παιδικά, έχει αντρικά, εφηβικά, έχει διάφορα. Οι τιμές είναι καλές. Κοιτάξτε, πάντα έχουν ποιότητες στα προϊόντα μας, γιατί δεν πουλάμε και ιδιαίτερα κινέζικα και τέτοια. Δεν πουλάμε ούτε μεταχειρισμένα. Πουλάμε καλά, εμπορεύματα πουλάμε. Και θα έλεγα ο κόσμος να επανέλθει πάλι στις λαϊκές, γιατί δεν πάμε καλά και εμείς οικονομικά. Πρέπει να αλληλοβοηθηθιόμαστε. Εντάξει, είναι για τον εργατικό κόσμο τα ρούχα, δεν είναι για τους άλφα ποιότητες. Αυτός που θέλει να πάρει ένα καλό θα πάει σε μαγαζί. Εμείς έχουμε για ρούχα φτηνά για τον φτηνό κόσμο. Βεβαίως και είναι ποιοτικά και είναι πανφτηνά. Πάντα αυτός ο χώρος έχει τιμές που δεν συγκρίνονται με την αγορά. Αγοράζουμε φτηνά, αγοράζουμε ποσότητες γι' αυτό. Καλά που έχω ένα ταλιράκι να σταλώ και τα δύο. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Meeting Παπαφλέσια 2014. Πρόκειται για μια ξεχωριστή διοργάνωση με σημαντικές παρουσίες αθλητών από όλο τον κόσμο. Εμείς θα σταθούμε σε εκείνους τους παράγοντες που βοηθάνε να ανεβάσουμε το meeting, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Παρόλο ότι, όπως είπατε, το οικονομικό είναι ένα στοιχείο καθοριστικό για την άρτια διοργάνωση και ειδικά την επιτυχία, την αγωνιστική επιτυχία, υψηλές επιδόσεις κλπ. Αφού όλοι γνωρίζουμε ότι οι μεγάλοι αθλητές για να λάβουν μέρος στα διεθνή meeting παίρνουν χρήματα. Παρόλα αυτά, για άλλη μια χρονιά καταφέρουμε να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να παρουσιάσουμε ένα αθλητικό γεγονός, μια αθλητική εκδήλωση, μια δραστηριότητα του στίβου στην πόλη μας, που παρότι δεν στοιχίζει πολλά χρήματα, μπορούμε να πούμε είναι προσαρμοσμένη στην περίοδο αυτή, την οικονομική κρίση, στην κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Παρ' όλα αυτά λέω και οργανωτικά και αγωνιστικά θα είναι επιτυχημένη, γιατί έχουμε τη συμμετοχή σχεδόν όλων των Ελλήνων αθλητών. Ακριβώς, να τους αναφέρουμε κιόλας. Ναι. Λούσιο Τσάρμας, βέβαια, πάντα προεξέχουσα φυσιογνωμία του Στίβου, δεν το ξεχνάμε. Αν και Μεσσίνιος, πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή είναι Μεσσίνιος, τον βάζουμε μπροστά. Όχι, είναι ο μεγαλύτερος άλλης της εποχής μας. Όλων των εποχών στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, που έχει και το ρεκόρ. Και θυμόμαστε και το 866 στα Παπαφλέσια. Και βέβαια ακολουθεί ο Δημήτρης Τιάμης στο Τριπλούν. Κάποια από τα ονόματα, Λικούργο Τσάγωνας στα 200 μέτρα, Κοκλώνη Μπελιμπασάκη Γάτου στα 100 μέτρα γυναικών. Πάρα πολύ καλά. Μάκη Στεριούλη στα 100 των ανδρών, πάλι Μπελιμπασάκη και Φέρα στα 200 μέτρα. Κώστας Νακόπουλος, Ανδρέας Δημητράκη στα 800 μέτρα. Πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι αθλητές, εκτός ότι έρχονται στην Καλαμάτα γιατί πραγματικά τους δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα χώρο κατάλληλο για υψηλές επιδόσεις. Έρχονται επίσης γιατί η μεθαυριανή εκδήλωση είναι τεστ για την επιλογή των αθλητών που θα συμμετέχουν με την Εθνική Ομάδα Στίβου στις επόμενες
δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Μέχρι βοηθητικές εγκαταστάσεις και τους γενικότερους υποστηρικτικούς χώρους, οι οποίοι δεν είναι δευτερεύουσης σημασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, 15 με 20, 15 χρόνια, κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού ήταν κάθε χρόνο στην Καλαμάτα για την αθλητική προετοιμασία. Είχαν εκτίμησαν οι αθλητές αυτοί και τα παπαφλές είχαν παίξει σημαντικό ρόλο αυτό μέσω της, της τέλεσης αυτών των αγώνων. Εκτίμησαν διάφορα στοιχεία τα οποία τα θεωρούν οι αθλητές ως πολύ σημαντικά για την προετοιμασία τους. Και ένας σημαντικός παράγοντας φυσικά είναι οι κλιματολογικές συνθήκες. Ιδανικές. Μιλάμε για καλοκαίρι, 10 μήνες το χρόνο. Ειδικά για βορειοευρωπαίους. Είναι πραγματικά εξαιρετικές συνθήκες. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα για ένα κοινωνικό ζήτημα που έχει αρχίσει να λαμβάνει πολλές προεκτάσεις. Ο λόγος για την ενδοσχολική βία που θα αποτελέσει και αντικείμενο ημερίδας στην πόλη της Καλαμάτας το Σάββατο. Μία ημερίδα ξεχωριστού ενδιαφέροντος οργανώνεται από το Δίκτυο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Μεσσηνίας με θέμα την ενδοσχολική βία. Το Σάββατο 31 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο. Είναι μία ημερίδα η οποία διοργανώνεται από το Δίκτυο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο λοιπόν Καλαμάτας στα πλαίσια πρωτοβουλίας για ένα σχολείο χωρίς βία συνδιοργανώνει με το Δίκτυο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας την ημερίδα που έχει θέμα, όπως όλοι είδατε, την ενδοσχολική βία και το θεσμό της διαμεσολάβησης. Θέλαμε να τιμήσουμε έτσι όλους όσους βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί το δίκτυο ξεκίνησε πριν 2 χρόνια με πρωτοβουλία των ανθρώπων των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Όταν λέμε λοιπόν ενδοσχολική βία, θέλοντας να περιγράψουμε αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις όπως είναι η ενδοσχολική βία, ο εκφοβισμός, η θυματοποίηση. Όλα αυτά ορίζουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά που σκοπό έχει την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από άλλους συμμαθητές τους, εντός και εκτός του σχολείου. Μέσα στους στόχους αυτού του δικτύου είναι και η κοινή εκπαίδευση και η απόκτηση τεχνογνωσίας των στελεχών. Έτσι λοιπόν, με αυτό το στόχο, σκεφτήκαμε να γίνει αυτή η ημερίδα, διότι σαν δίκτυο πιστεύουμε ότι δυστυχώς και στην πατρίδα μας η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός είναι πλέον αντικείμενο μελέτης, προσοχής, συζήτησης, προβληματισμού. Θεωρούμε ότι είναι πια κοινωνικό πρόβλημα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θέλοντας λοιπόν να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προγραμματίσαμε αυτή την ημερίδα. Ως αιτίες αυτού του φαινομένου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Επειδή η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, στην εκδήλωση αυτού του φαινομένου συμβάλλουν οι αλληλεπιδράσεις των ατομικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα που παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Να περάσουμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση και στην ήττα σοκ που γνώρισε ο Πάμισος από τον Ερμή Κιβερίου. Οι πράσινοι της Μεσσήνης, αν και προηγήθηκαν, έχασαν με 2-1. Θα ανοίξει για τον Μανολόπουλο από τα αριστερά. Ο Μανολόπουλος
Θα βγάλει την παλιά για τον Χρήστο τον Τρίψα στην απέναντι πλευρά. Αυτό θα σουτάρει. Καλό, θα απομακρύνει τον Ατοφυλάκα. Έρχεται ο Μανολόπουλος, συνεχίζει η κεφαλιά από τον Αντωνίου. Στο δοκάρι μπάλα. Μεγάλη στιγμή για τον Πάμισο της Μεσίνης. Να μπει αυτός μπροστά στο σκορ. Δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Συνεχίζεται. Επιμένει στα καρέ του Ερμή. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μανολόπουλο. Εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ από τον Σωτηρόπουλο. Αναμέτρηση λοιπόν, για να δούμε τώρα το κόρνερ από τον Τρίψα. Δεύτερο δοκάρι, εξ επαφής, κεφαλιά από το Μωράκι. Ανεπανάληπτη φάση. Ανεπανάληπτο αυτό που έχασε ο Γιάννης ο Μωράκης. Ο Φιλόπουλος ήταν ο Δημήτρης ο Φιλόπουλος. Μόνο. Ανδρέα τα δεξιά. Θα βγάλει την παλιά, είναι και ο Μανολόπουλος. Μόνος αφύλακτος για το 1-0 της ομάδας του Παμίσου. Έρχεται η λύτρωση λοιπόν για τους νησιώτες με τον Δημήτρη Μανολόπουλο. Βγήκε η σέντρα από τα δεξιά. Μόνος αφύλακτος. Αυτή τη φορά δεν συγχώρησε ο Δημήτρης ο Μανολόπουλος. Πετυχαίνει το 1-0 για τον Πάμισο της Μεσίνης. Προηγείται. Το 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπαίνουν μπροστά οι πράσινοι. Φάουλ από τη μεριά του Ερμή Κυβερίου. Θα γίνει με πάσα εκεί για τον Καλυβόπουλο. Καλυβόπουλος θα μπερδευτεί όμως, είναι μόνος ανενόχλητος. Το σουτ και το 1-1 από τον Βαρβουλέτο. Η αλλαγή, η χρυσή αλλαγή για τον Λουκά Κούρο, τον προπονητή της ομάδας του Ερμή Κυβερίου. Αδράνεια εκεί μέσα στην περιοχή του Παμίσου. Αδράνεια. Πήρε την μπάλα ο Βαρβουλέτος. Πλάσαρε τον Αντωνίου, τον Ανδρέου, με συγχωρείτε. Πλάσαρε τον Πάτρικ Ανδρέου και γράφει το 1-1. Θα παίξει με τον Ηλιόπουλο. Κρατάει ο Ηλιόπουλος. Τώρα θα ανοίξει για τον Χρήστο τον Τρίψα. Δεν θα βγει η μπάλα έξω στα πόδια των φιλοξενουμένων. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Βγαίνει στην αντεπίθεση. Είναι και ο Ανδρέου. Θα γίνει η κόντρα. Η κόντρα και το 2-1. Η ολική ανατροπή μέσα σε λίγα μόνο λεπτά από τον ίδιο παίχτη, από τον Βαρβουλέτο. Διπλή ολιγορία του Παμίσου και δύο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Δεν έδειχνε τίποτα την εξέλιξη αυτή στο παιχνίδι. Η χρυσή αλλαγή τώρα πραγματικά για τον Λουκά Κούρο. Ο παίκτης ο οποίος μπήκε και με δύο προσωπικά τέρματα γυρίζει το παιχνίδι μέσα σε δύο λεπτά. Διαβάστε στην σημερινή που κυκλοφορεί. Έρευνα. Θερίζει η σίσα. Χρήστες πίνουν υδροχλωρικό οξύ και υγρό μπαταρίας. 280 νέες συνθετικές ουσίες έκαναν την εμφάνισή τους. Θέμα. Μύκονος, Σαντορίνη και Καλαμάτα. Τρίτος τουριστικός προορισμός, η Πελοπόννησος. Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος ΕΤΕ. Πάμε για ρεκόρ όλων των εποχών. Στη Μεσσηνία, ο διάσημος ποδοσφαιριστής Ρεάλ, Γκάρεθ Μπέιλ. Πέτρος Τατούλης, τα πρόσωπα και οι βασικές κινήσεις. Με τις μηχανές στο φουλ. Οι νέοι δήμαρχοι και τα θρίλερ. Τι δείχνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επιβεβαίωση του θετικού προσήμου. Έξοδο από την κρίση με οδηγό στις εξαγωγές. Στο Ζενίθι, εξαγωγική δραστηριότητα. Το καρπούζι κερδίζει νέες αγορές. Εργασία. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για 110 υπαξιωματικού στο λιμενικό σώμα. Προσλήψεις 7.204 ατόμων στο δημόσιο. Θέμα. Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έρευνα. Τα social media που κερδίζουν τους Έλληνες. Περιβάλλον. Ήρθαν η καρέτα-καρέτα. Ψυχολογία. Πώς έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη σεξουαλική μας ζωή. Αθλητικά. Συνέντευξη Μίλτος Γκόφας. Πήρε άριστα ο κόσμος. Εμείς κάτω από τη βάση. Σημερινή. Γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.